επιχείρηση. Ναι, ναι. Ακριβώς έχει γίνει αναστολή λειτουργίας του λαπτομείου. Ναι. Λόγω του ότι έχουν. Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Να το διευκρινίσουμε. Είναι αναστολή λειτουργία του λατομείου, όχι τη Μακεδονός. Γιατί η Μακεδονός έχει καράβι, έχει λιμναίο, έχει ενιδρίο. Έχει ενιδρίο, βεβαίως. Είπατε όμως ότι αυτή η ιστορία μπορεί να συμπαρασύρει τώρα τα υπόλοιπα. Ναι, αυτό είναι λογικό, γιατί από τη στιγμή που δεν έχει έσοδα το λατομείο, που είναι ο μοχλός της επιχείρησης, που είναι η δύναμη της επιχείρησης, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος ο λιμναίος οικισμός και το ενεδρίο. Δηλαδή δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος των λειτουργικών εξόδων και των εξόδων και των χρεών που μας άφησε η προηγούμενη διοίκηση. Ναι, κύριε Πέλκα, με ακούτε? Σας ακούω, ναι. Ναι. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Φέρατε αυτό το θέμα χθες για να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το έφερα το θέμα και γιατί να μιλάμε το για ένα, κοιτάξτε, μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, λειτουργήσε το λατομείο στην ουσία 5 χρόνια χωρίς άδεια λειτουργίας. Από το 2014. Ναι, το 2014-31 Δεκεμβρίου είχαν λήξει οι περιβαλλοντικοί όροι που είναι απαραίτητοι για να υπάρχει η άδεια λειτουργίας του λατομείου. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι, δεν είναι σε ισχύ και η άδεια λειτουργίας. Άσχετα που η άδεια λειτουργίας είναι μέχρι το 2027. Ναι, με ακούτε? Ναι, ακούω μια χαρά. Δηλαδή η τελευταία άδεια που έχει βγει ήταν όταν ήταν ακόμα εκεί ο σημερινός δήμαρχος του Άργους, ο κύριος Κεπαψόγλου. Όχι. Κοιτάξτε, η άδεια και οι περιβαλλοντικοί όροι λήγαν στις 31 Δεκεμβρίου του 2014. Ναι, πότε βγήκε, πότε είχε βγει αυτή η άδεια. Επί του Κεπαψόγλου. Επί του, και αυτό λέω. Δηλαδή ο τελευταίος που έβγαλε άδεια, εδώ θα τρελαθούμε, κύριε Πέλκα. Ο τελευταίος που έβγαλε άδεια για το λατομείο ήταν ο Κεπαψόγλου. Ναι, έτσι είναι, αλλά η προπροηγούμενη διοίκηση, δηλαδή το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, που ήταν τότε πρόεδρος ο Ηρακλής ο Ιωαννίδης, δεν είχε πρόβλημα λειτουργίας. Γιατί οι περιβαλλοντικοί όροι λήγαν το 31 Δεκεμβρίου. Δηλαδή στη δικιά τους τη θητεία το λατομείο ήταν νομιμότατο. Μάλιστα. Το πρώτο πράγμα που είχαν κάνει τότε με τη μαρτυρία του Προέδρου. Από πότε ήταν παράνομο το λατομείο? Κανονικά, σε εισαγωγικά, από το 2016. Μάλιστα. Γιατί από τη στιγμή. Επί θητείας, δηλαδή, αγγελία. Μάλιστα. Βεβαίως. Και μιλάμε τότε ότι η διαδικασία ήταν πάρα πολύ εύκολη. Εδώ έχουμε ορισμένα ερωτηματικά. Γιατί χθες είπατε, κύριε Πέλκα, ότι τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε άδεια από την αστυνομία να κάνουμε ανατινάξει στο λατομείο. Ναι, η άδεια ανατινάξει. Όταν ήταν παράνομο, επιαγγείλει, πώς έπαιρναν άδειες από την αστυνομία για να κάνουν ανατινάξει? Αυτό δεν το γνωρίζω, κύριε Νατσούλη. Τι γίνεται εδώ? Αυτό ήταν η ευθύνη δικιά τους. Εγώ προσωπικά δεν θα έπρεπε να απομόνιζα να ανατινάξει, είναι δυνατόν? Μα τα εκρηκτικά, για να βάλετε εκεί, το ξέρετε καλύτερα από μένα, πρέπει να πάρεις άδεια από την αστυνομία για να πάρεις τα εκρηκτικά. Έτσι, ναι, έτσι. Πώς θα παίρνεις τα εκρηκτικά? Πρέπει να πάρεις και άδεια να προμηθευτείς τα εκρηκτικά, και ό,τι δεν χρησιμοποιήσεις πρέπει πάλι με πρωτόκολλο να τα επιστρέψεις πίσω. Τώρα, κύριε Πέλκα, να ρωτήσω το εξής. Πώς μπορεί να ξαναλειτουργήσει τώρα το λατομείο? Και μάλλον πρέπει να δούμε λίγο σοβαρό τώρα τι θα γίνει και με τα νομικά πρόσωπα, γιατί δεν νομίζω να έχει καμία σχέση τώρα το λατομείο με το ενιδρίο που τα έχουν μαζί σε μια επιχείρηση. Τα τουριστικά, να πάνε με τα τουριστικά και να τελειώνουμε. Το έχουμε πει, έχουμε μιλήσει και για νεαίο εισιτήριο, έχουμε μιλήσει και για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά. Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω, αυτά είναι όλα μέσα στο πλάνο που έχει ο Δήμαρχος. Ναι. Λατομείο να είναι λατομείο. Μια επιχείρηση του Δήμου, λατομείο. Τελειώσαμε. Εκεί, λατομείο. Μια ανώνυμη εταιρεία η οποία θα έχει το λατομείο. Τι δουλειά έχει το λατομείο τώρα με το ενιδρύο που έχουν μαζί? Δηλαδή, ποιο τα σκέφτηκε αυτά? Εντάξει, τώρα αυτοί που το σκεφτήκαν, το σκεφτήκανε. Αυτό είναι δικό τους δημιούργημα. Τέλος πάντων, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι εμείς μόλις πληροφορηθήκαμε, χωρίς να μας ενημερώσει η προηγούμενη διοίκηση για αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, κατευθείαν ήρθαμε σε επαφή με τον μελετητή, οριμάσαμε τη μελέτη που είχε κάνει για το προηγούμενο ΔΣ, την καταθέσαμε ηλεκτρονικά, πήραμε το ΠΕΤ, την καταθέσαμε όλο το φάκελο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, στο αρμόδιο τμήμα αδειοδοτήσεων μεταλλείων και λατομείων. Έχουν γίνει αυτές οι ενέργειες. Τώρα περιμένουμε να μας στείλουν τις παρατηρήσεις, γιατί πλέον από το 2018 όλοι
οι περιβαλλοντολογικοί όροι έχουν αλλάξει. Μιλάμε για μια πολυδάπανη ιστορία, μιλάμε για μια ιστορία χρονοβόρα και δεν ξέρουμε πώς θα τραβήξει. Ευελπιστούμε, θα τρέξουμε, θα παλέψουμε μέσα σε διάστημα 2 μηνών να το καταφέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κυρία Νατσούλη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι ότι το προηγούμενο Δέλτα Σέγμα, το μόνο που είχε να κάνει ήταν να καταθέσει μια περιβαλλοντολογική μελέτη, την οποία την είχε στα χέρια. Την οποία την είχε στα χέρια, είχε και τα λεφτά και τελικά δεν πλήρωσε ούτε το μελετητή, αλλά ούτε την κατέθεσε. Είναι ένα θέμα το οποίο για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή, αφήσανε το λατομείο ανεφάδια λειτουργία. Είναι πρωτάκουσα. Είναι εκπληκτικό. Ναι, δηλαδή, και αυτή τη στιγμή καλούμαστε εμείς να βγάλουμε μια καινούρια άδεια, η οποία τώρα γίνεται με γνωστοποίηση από το 2018, και πρέπει να έχουμε αντιπλημμυρικά έργα, πρέπει να έχουμε τεχνικές μελέτες, πρέπει να έχουμε ένα το άλλο, ενώ μπορούσαν να καταθέσουν απλά τη μελέτη που την είχαν στα χέρια και να έχει λύσει το θέμα. Και να είναι αυτή τη στιγμή το λατομείο εκεί που είναι και ο προγραμματισμός να ήταν να μπούμε σε παραγωγή αδρανών υλικών. Ενώ τώρα πρέπει να τρέξουμε να βγάλουμε την άδεια λειτουργία. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε αυτή τη χρονιά αυτή την που υπάρχουν τόσα έργα. Ζητήσατε κάποιες βοήθειες, κύριε Πέλκα? Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, εμείς κάναμε τις ενέργειες τώρα να καταθέσουμε τους φακέλους. Από εκεί πέρα, όταν θα μας έρθουν οι παρατηρήσεις από το Υπουργείο, από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Το λέω αυτό σίγουρα, διότι για το λατομείο, ας πούμε, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά αφαίρεσε πάρα πολλά χρόνια τη ζωή του εκεί και είναι ο τελευταίος που έβαλε και την άδεια που είπαμε νωρίτερα. Ναι. Τον κύριο Κεπαψόγλου τον χρησιμοποιήσατε καθόλου? Κοιτάξτε, εγώ έχω συζήτηση με τον κύριο Κεπαψόγλου, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος το ξέρει καλύτερα από όλους το λατομείο. Ναι. Έχω πάρει συμβουλές από αυτόν, είμαι σε συνεχή επαφή μαζί του. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί και με το Δήμο της Καστοριάς και το Δήμαρχο και σε ό,τι μπορέσει να βοηθήσει και ο Δήμαρχος του Άργους Οριστικού, θα προχωρήσουμε στην αδειοδότηση του λατομείου και να μπούμε σε παραγωγή. Δεν ξέρω, παλιά είχα ακούσει ότι υπήρξε και πρόταση να αγοραστεί από το Άργος το λατομείο. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει ή όχι. Δεν υπάρχει πρόταση να αγοραστεί. Είναι μια πρόταση η οποία είναι να αγοραστούν μετοχές από το Άργους Οριστικό. Το ίδιο πράγμα, ναι. Και να γίνει πολυμετοχική εταιρεία. Ναι. Δεν έχει γίνει κάτι επίσημα. Δεν έχει γίνει κάτι. Είχε ακουστεί ότι ήθελε το Άργος να αγοράσει το λατομείο. Αυτό έτσι είναι, αλλά αρμόδιος για αυτό το θέμα είναι ο μέτοχος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο Δήμος. Κύριε Πέλκα, προκειμένου να έχουμε να κερδίσουν όλοι μια εμπασπιπτώσει κατάσταση, θα λέγατε ένα ναι σε μια τέτοια πρόταση και προοπτική? Δηλαδή να κερδίσει και ο Δήμος Καστοριάς, να κερδίσει και το Άργος, να κερδίσει τελικά όλοι? Κοιτάξτε, πρέπει να πάρθει κάποια απόφαση, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Γιατί καλά το είπε και ο κύριος Τίνκας χθες, το είπε ωραία χθες. Λέει, ο ΤΑΠ τόσα χρόνια δούλευε εδώ. Μόνο λέει για τον ΤΑΠ να δούλευε το λατομείο, σήμερα θα ήμασταν αρχηγοί. Κύριε Νατσούλη, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί κανονικά ο ΤΑΠ εκείνο το λατομείο έπρεπε να το κάνει στολίδι. Αυτό λέω. Αυτό το καταλάβετε τι θέλω να πω. Αυτό ακριβώς. Έπρεπε να το κάνει στολίδι. Δηλαδή να μπαίνω τώρα μέσα και να είμαι με το κουστούμι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Δεν εκμεταλλευτήκαμε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αλλά δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία γιατί δεν έγινε αυτό. Ναι, αυτό εξάλλου πέρασε πια. Αν περάσει κανένας άλλος αγωγός καμιά φορά, μπορεί να το ξανασυζητήσουμε. Και είμαστε τυχεροί, αν περάσει, αυτό λέμε. Τέλος πάντων, χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Για μένα λίγο το πιο βασικό είναι ότι αφήσαν το λατομείο χωρίς άδεια λειτουργία. Να πάμε λίγο όμως και να απαντήσουμε λίγο και στο σενάριο αυτό. Την πρόταση δηλαδή που υπάρχει, δεν ξέρω αν θα γίνει και γραπτός, να αγοραστεί, να υπάρχει μια πολυμετοχικότητα στο λατομείο, να μπει και το Άργος και ο Κεπαψόγλου μέσα εκεί. Αυτό θα συμφωνούσατε να κερδίσει και το Άργος και η Καστοριά δηλαδή? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να συμφωνήσω. Αρμόδιος είναι ο Δήμος. Είναι ο Δήμαρχος. Δηλαδή αυτός είναι ο μέτοχος. Ναι. Ο μόνος μέτοχος. Όχι, ρωτάω την προσωπική σας άποψη. Ναι. Αν σας φαίνεται μια καλή ιδέα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ανοιχτός σε όλες τις προτάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να φέρουν το λατομείο στα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή στην κερδοφορία. Γιατί το λατομείο κάποιες εποχές μιλάμε για κερδοφορία τεράστια. Μάλιστα. Έχει κάνει έργα. Και η ΑΕΜ παλιά. Ναι, έχει βέβαια, κάνει βέβαια, έργα πολλά. Βέβαια. Έχει χτίσει κτίρια, έχει κάνει ξενώνες, έχει κάνει υδραγωγία, έχει κάνει
πάρα πολλά πράγματα. Εμείς πότε μπορούμε να πούμε με ασφάλεια τώρα, κύριε Πέλκα, ότι ξανά λειτουργεί η Μακεδνός, και να δούμε και πώς θα λειτουργήσει δηλαδή. Με ασφάλεια θα μπορέσουμε να το πούμε ότι θα πάρουμε... Γιατί έχει και 300 χιλιάρικα λέτε φέση τώρα από τους προηγούμενους, δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτό. Αυτά, ναι, αυτά είπαμε ότι θα τα βάλουμε στη σειρά. Λέγαμε ότι αν θα μπει στη λειτουργία του Λατομείου, ότι ο προγραμματισμός ήταν μέσα σε 1-2 χρόνια να ξεχρεωθούν αυτά τα χρέη. Γιατί όπως χρωστάμε εμείς, να ξέρετε, μας χρωστάνε κιόλας. Εντάξει, να τα λέμε και... Εντάξει. Και εκεί έγινε ένα θέμα με τον προϋπολογισμό και την κυρία Σπύρου που ρωτούσε τι προϋπολογισμό ψηφίσαμε. Ναι. Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε. Ναι, εγκρίθηκε. Μας ήρθε η έγκριση. Ο προϋπολογισμός ξέρετε πάρα πολύ καλά τι είναι. Τον ισοσχελίζεται ακόμη και με έσοδα που είναι να πάρετε. Να πάρετε. Να πάρουν. Ναι. Δεν μπορεί σε να προσδοκόμενα υπάρχει έσοδα. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρχει προϋπολογισμός ελληματικός. Αυτό είναι απλό το πράγμα. Όπως λέμε, χρωστάμε εμείς, μας χρωστάνε κιόλας. Είναι απλά τα πράγματα. Απλά. Και υπάρχουν και κάποια αποθέματα. Απλά αυτά που χρωστάμε εμείς πρέπει να τα πληρώσουμε. Αυτά που μας χρωστάνε δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πάρουμε πια. Αυτό ναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι από αυτά που μας χρωστάνε πολύ, πολύ λίγα αρκετά, μπορούμε να πάρουμε. Πολύ λίγα θα μπορέσουμε να πάρουμε. Αυτό είναι το κακό, καταλάβατε. Εμείς πάντως θα προσπαθήσουμε να τα πάρουμε. Δεν αυτό, θα το αφήσουμε αυτό έτσι, που θέλω να πω λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι συσκελισμένος, αλλά ουσιαστικά η επιχείρηση σε πραγματικά γεγονότα είναι μέσα. Αυτό λέμε. Αυτό, λέμε. Αυτό ναι. Μα υπάρχει ισολογισμός. Ναι. Δεν είναι, υπάρχει προϋπολογισμός και υπάρχει ισολογισμός ο οποίος έχει αναρτηθεί. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά κύριε Πέλκα, ναι, αν όλα κυλήσουν όπως πρέπει, σε πόσο καιρό μπορούμε να ξαναπούμε ότι, γιατί τώρα υπάρχει ένα θέμα εκεί, οι εργαζόμενοι ναι, ας πούμε στο Λατομείο σταματά ναι, να δουλεύουν, θα δουλεύουν και δεν θα δουλεύουν και θα πληρώνονται, τι γίνεται εκεί τώρα? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμα δουλειά, μετά από ένα μήνα δεν θα υπάρχει. Ναι, δηλαδή, όσο υπάρχει πω, ακόμα το σπάμα, ναι ακριβώς. Μπράβο. Από και δεν πέρα μπορείτε να εργαζόμενοι... σπάσετε, δεν μπορείτε να ανατινάξετε και να παράξετε νέο υλικό. Όχι τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχει παραγωγή, δεν υπάρχει διάθεση του υλικού, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή η μόνη δουλειά που υπάρχει είναι χαρτούρα. Πάντως ο Δήμαρχος εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος από εσάς θες. Αυτό κατάλαβα. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος οπωσδήποτε έχει μία εικόνα τι μπορούμε να κάνουμε προς τα κάτω. Ναι. Εγώ αυτή την εικόνα δεν την έχω. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω ακριβώς τα γεγονότα όπως υπάρχουν. Ναι, εγώ ναι, πρέπει να πω αυτά που υπάρχουν. Και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή φέραμε το λιμναίο οικισμό σε ένα επίπεδο αρκετά καλό να είναι κερδοφόρος. Πέραμε το ενεδρίο σε ένα επίπεδο το οποίο πάλι είναι κερδοφόρο. Και από τη στιγμή που δεν θα έχουμε το Λατομείο να παράγει και να βγάζει κάποια έξοδα λειτουργικά, υποχρεωτικά θα επηρεαστούν και τα υποκαταστήματα. Είναι λογικό αυτό. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί τώρα ο Λιμναίος Οικισμός και το Ενεδρίο να βγάλει τα έξοδα που έχει και το Λατομείο και τα χρέη που έχουν κιόλας, για να καταλάβουμε τι λέμε. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια χρέη τα οποία είναι λειτουργικά. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πέλκα, μένουμε σε αυτά και περιμένουμε πραγματικά το συντομότερο δυνατό να έχουμε νέα. Εμείς να ξέρετε πάντως ότι θα τρέξουμε, θα προσπαθήσουμε. Και εμείς θα προσπαθήσουμε για τις επόμενες μέρες να έχουμε εδώ τον κύριο Κεπαψόγλου να μας αναλύσει και αυτή την πρότασή του εξαγοράς ή πολυμετοχικότητα στο Λατομείο, να δούμε τι λέει και γιατί το Άργος θέλει να μπει και αυτό σε αυτή την ιστορία. Για να δούμε. Βεβαίως, αυτό θα δούμε, θα δούμε και εμείς κάτι ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε κύριε Νατσούλη, καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά.